Ναι, ναι, Ζωή Ζωής της μακαρίας, Φερονίμος, ετυχέται, ως πολυτευθέντες, ως Υιός, Θεοφόρη, μακαρία, εν νόμο θείο ευσεβός οι θυμάντες τα στρίβους της ζωής θείας δόξης ανεβίχθητε κοινωνή σώζοντες τους κραυγάζοντα δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διήμων. Χαίρετε κύριο πάντοτε αγαπητοί Χριστό εν αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα με την χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για τον βίο του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Ο Όσιος Μακάριος Μέγας γεννήθηκε το έτος 300 μετά Χριστόν στο χωριό Τζίσμπερ, κοντά στο δέλτα του Νείλου και αρχικά ασκούσε το επάγγελμα του Καμιλιέρη. Υπακούοντα σε θεία κλίση, αποσύρθηκε μόνο του σε ένα κελί κοντά στο χωριό του, για να ενδιατρύψει στην ασκητική ζωή και στην προσευχή. Καθώ οι συγχωριανοί του ήθελαν να τον κάνουν κληρικό, έφυγε σε ένα άλλο χωριό. Μια κοπέλα που βρέθηκε έγκυο, για να δικαιολογηθεί, κατήγγειλε τον αναχωρητή ότι την βίασε. Ρίχτηκαν τότε πάνω του και τον διαπόμπευσαν κρεμώντας του μαγειρικά σκεύη στο λαιμό, χτυπώντας και βρίζοντάς τον. Ο Άγιος δεν είπε λέξη για να απολογηθεί και μάλιστα δέχθηκε να εργάζεται επιπλέον για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της γυναίκας και του παιδιού που είχε στείλει η Θεία Πρόνοια. Όταν τέλος αναγνωρίστηκε η αθωότητά του, όλο το χωριό γεμάτο από θαυμασμό προς το πρόσωπο του Οσίου πήγε για να ζητήσει συγχώρηση. Εκείνος όμως ετράπησε φυγή για να αποφύγει την κενοδοξία και μετέβη στην έρημο της Σκήτης, μια άγονη και αφιλόξενη περιοχή που την γνώριζε, γιατί κάποτε εκεί είχε εμπορευθεί νήτρο. Ήταν τότε 30 ετών και επιδόθηκε με ακατάβλητο ζήλο στον ασκητικό αγώνα. Έτρωγε μια φορά την εβδομάδα λίγο ψωμί και νερό, κοιμόταν καθιστός ακουμπώντας στον τοίχο του κελιού του κατά διαστήματα και επέμενε αδιάκοπα στην σιωπή, στην φυλακή του νοός, όπως λένε οι πατέρες, και προφύλασε τον εαυτό του από κάθε αλλό τριολογισμό και επέμενε στην νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Είτε έτρωγε είτε νίστευε, το σώμα του διατηρεί το άσαρκο σαν να ξέφευγε από τους νόμους της ύλη κατά το ρηθέν, το σώμα εκείνου που αδιάκοπα καθαρίζει την ψυχή του με μετάνοια, κατατρώγεται από φόβο Θεού, όπως ο δαυλός από τη φωτιά. Η αποταγή του από τα αγαθά του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε όταν μία μέρα έπιασε ένα ληστή να του κλέβει τα λιγοστά εφόδια που είχε στο κελί του, ο Όσιος τον βοήθησε να τα φορτώσει στην Καμήλα. Νυχθημερών καθισμένος στο κελί, έπλεκε με τα χέρια του φινικόφυλλα, έχοντας την ψυχή συντετριμένη από την μνήμη των αμαρτιμάτων του και τον νου του διαρκώς υψωμένο στον ουρανό. Δεν διαχεόταν σε μακρές προσευχές, αλλά τίνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό έλεγε « Κύριε, ωσίδας είδα και ω θέλει, ελέη με. Κύριε, όπω θέλει εσύ και όπω γνωρίζει εσύ, ελέη με. Τον ρώτησε κάποιο μία μέρα, με ποιο τρόπο μπορεί να προοδεύσει στην οδό τη σωτηρία. Ο Άγιο τον έστειλε στο κημητήριο για να βρίσει του νεκρού, και κατόπιν να του επενέσει, και όταν επέστερεψε του είπε: Οι νεκροί τι σου απάντησαν. Και είπε αυτός, τίποτα δεν μου απάντησαν. Είδε ότι οι νεκροί δεν σου αποκρίθηκαν τίποτε. Το ίδιο και εσύ, αν επιθυμείς να σωθείς, γίνε σαν νεκρός, αψηφώντας ολότελα την αδικία των ανθρώπων και την δόξα. Αυτό το οποίο δηλαδή αγαπητοί φίλοι πρέπει να κάνουμε και εμείς, να γίνουμε νεκροί για αυτόν τον μάταιο κόσμο και να μην λαμβάνουμε υπόψη μας ούτε τις ύβρις που θα εξαπολύουν εναντίον μας, αλλά ούτε και τους επένους. Εξοργίστηκαν οι δαίμονες βλέποντάς τον να τους επιτίθεται κατά μέτωπον και τον πολιόρκησαν με όλες τους τις δυνάμεις, αλλά ο Άγιος τους απόθησε με καταφρόνηση. Ένα από τα ακάθαρτα πνεύματα του ομολόγησε. Όλα όσα κάνεις εσύ, τα κάνω κι εγώ. Εσύ νηστεύεις, εγώ δεν τρώω καθόλου. Εσύ αγρυπνάς, εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Σε ένα μόνο με ξεπερνάς, στην ταπεινοφροσύνη, του είπε ο δαίμονας. Εξαιτία τη ταπεινοφροσύνη σου, δεν έχω δύναμη επάνω σου. Με τους αγώνες του ο Όσιος απέκτησε μεγάλη πείρα για τα διάφορα είδη των δαιμόνων Έλεγε ότι οι δαίμονες ανήκουν σε δύο κύριες κατηγορίες. Εκείνους που μας εξάπτουν τα πάθη, όπως ο θυμός ή η επιθυμία, και εκείνους τους φοβερότερους που απατούν τους ανθρώπους με πνευματικές πλάνες, βλασφημίες και αιρέσεις. Ο εξαριστερόν πόλεμος και ο εκδεξιών πόλεμος Ο εξαριστερόν πόλεμος είναι τα πάθη ο θυμός, η επιθυμία, η πλεονεξία, η πορνεία και όλα τα άλλα. Και ο εκδεξιών πόλεμος είναι οι πλάνες, οι αιρέσεις, οι βλασφημίες κλπ. Η φήμη των αρετών του Οσίου Μακαρίου απλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρη την Αίγυπτο και πλήθος επισκεπτών άρχισε να σειραίει στην έρημο της Σκήτης. Ο Όσιος υποδεχόταν με χαρά και απλότητα όλους όσοι προσέτρεχαν σε Αυτόν, χωρίς να ξεχωρίζει κανέναν, επιδαψιλεύοντας ό,τι τέριαζε στον καθένα, λόγο επικοδομητικό ή προσευχή. Για να τιμήσει τους επισκέπτες του, τους προσέφερε λίγο κρασί και έπινε μαζί τους. Μόλις όμως έμενε μόνος, δεν έπινε νερό επί τόσες ημέρες όσα ήταν τα ποτήρια του κρασιού που είχε πιει έλεγαν για τον Αβά Μακάριο ότι ήταν ο σαν επίγειος Θεός, το θήτα με μικρό. Επειδή, όπως ο Θεός σκεπάζει τον κόσμο με την Θεία Πρόνοιά Του, έτσι και ο Όσιος Μακάριος έκρυβε τα αμαρτήματα που έβλεπε στους άλλους, σαν να μην τα έβλεπε και όλους τους σκέπαζε με την αγάπη Του. Η άπειρη ευσπλαχνία Του τον οθούσε να προσεύχεται ακόμη και για τους κολασμένους. Μια ημέρα, ενώ περπατούσε στην έρημο, βρήκε το κρανίο ενός ιερέα των ειδόλων και το άκουσε να του λέει «Κάθε φορά που σπλαχνίζεσαι όσους τιμωρούνται, εμείς που είμαστε βουτυγμένοι στο αιώνιο πυρ, με τα νότα του ενός κολλημένα στα νότα του άλλου, νιώθουμε μια παρηγοριά καθώς μπορούμε να δούμε για λίγο το πρόσωπο των συντρόφων μας. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, όταν προσευχόμαστε ή τελούμε τα ιερά μνημόσυνα για αυτούς που έφυγαν, αν οι ψυχές αυτών που έφυγαν είναι στην κόλαση, εκείνη την ώρα βρίσκουν κάποια σχετική ανάπαυση. Οι κολασμένοι στην κόλαση είναι πλάτη με πλάτη, ομολόγησε το κρανίο που βρήκε ο Αβάς Μακάριος και όσο διαρκούν οι προσευχές, μπορούν για λίγο να δουν ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Ο Άγιος Μακάριος επισκέφθηκε κάποτε τον Αβά Αντώνιο τον Μέγα, τον οποίο εκτιμούσε πολύ για τις αρετές του και τον έκανε έναν από τους μαθητές και πνευματικούς του κληρονόμους. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος και ο Όσιος Μακάριος Αλεξανδρέας υπήρξαν μαθητές του Αγίου Αντωνίου. Δεν πρέπει όμως να τους συγχαίουμε με τον Όσιο Μακάριο του Πισπύρ, ο οποίος παραστάθηκε στον μεγάλο ασκητή της ερήμου στα τελευταία χρόνια της επίγειας ζωής του και έγινε διάδοχος του, επικεφαλής των ερημητών που εγκαταβίωναν πολυπληθείς στο όρος εκείνο. Επιστρέφοντας στην σκήτη ο Αβάς Μακάριος, άρχισε να δέχεται όλο και περισσότερους μαθητές. Γι' αυτό θεωρείται ο ιδρυτής αυτού του θυμισμένου Ορθοδόξου Μοναστικού Κέντρου. Ανάμεσα στους πρώτους μαθητές του συγκαταλέγονται λαμπροί αστέρες του πνευματικού στερεώματος. Όπως οι όσοι οι Αβάδες, Μωυσής ο Αιθίωπας και Σισόης ο Μέγας, Ισαΐας, Άιος, Ζαχαρίας και άλλοι μεγάλοι αγωνιστές. Καθένας ζούσε σε χωριστό κελί, ασχολούμενος όλη την εβδομάδα με ένα εργόχειρο που του αρκούσε για να εξασφαλίσει τα προστοζήν και ενδεχομένως να δώσει και μια μικρή ελεημοσύνη. Προπαντός όμως τον εργόχειρο των Αγίων Πατέρων ήταν χρήσιμο στην καταπολέμηση της ακιδείας και στην διαφύλαξη του πνεύματος σε εγρήγορση. Οι μοναχοί της Σκήτης ζούσαν με μεγάλη εγκράτεια, έχοντας μοναδικό σκοπό να φυλάξουν τον νου τους σταθερά προσιλωμένο στον Θεό, με την καθαρά προσευχή, με την ορθόδοξη πίστη και τρέφοντας την θεωρία τους, με την αποστήθηση ψαλμών του Δαβίδ και αποσπασμάτων από την Αγία Γραφή. Όταν απέκτησαν ναό, συνάζονταν όλοι μαζί το εσπέρα του Σαββάτου για να τελέσουν την Ιερά Αγρυπνία και να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Το πρωί, μετά από την Θεία Λειτουργία, συμμετείχαν σε κοινή τράπεζα, που για πολλούς αποτελούσε το μοναδικό τους γεύμα όλη την εβδομάδα. Και συζητούσαν ελεύθερα, ρωτώντας τους πιο έμπειρους για την οικοδομή της ψυχής τους. Ύστερα ο καθένας κατευθυνόταν στο κελί του, παίρνοντα μαζί του τα φοινικό φυλά για το έργο της εβδομάδος. Έπλεκαν καλάθια δηλαδή από φύλλα φοινικά. Καθώς ο αριθμός των μαθητών και των επισκεπτών όλο ένα και αυξανόταν, ο Άγιος Μακάριος άλλαζε επανειλημμένα κατάλημα, γιατί ήθελε να αφοσιωθεί στην ησυχία εγκαταβίωνε μακριά από τα άλλα κελιά και είχε κοντά του μόνο δύο αδελφούς και είχε ανοίξει ένα υπόγειο πέρασμα που οδηγούσε από το κελί του σε απομακρυσμένο σπήλαιο ώστε να μπορεί να απομονώνεται εν αγνία όλων για να φυλάξει τον νου του απερίσπαστο όταν οι επισκέψεις γίνονταν πολύ συχνές. Στην αρχή κάθε φορά που επιθυμούσε να συμμετέχει στην Θεία Λειτουργία, ο Αβά έπρεπε να μεταβεί με τα πόδια στη Νητρία, πάνω από 40 μίλια δρόμο, μέσα στην καυτή έρημο. Ο κόπος του ήταν πολύ μεγάλος για τους μαθητές. Γι' αυτό με την προτροπή του Αγίου Αντωνίου, ο Μακάριος δέχθηκε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος. Ήταν τότε 40 ετών. Αξιώθηκε τότε να λάβει άφθονα από το Πανάγιο Πνεύμα τα χαρίσματα της Ιάσεως, της προφητείας και της διακρίσεως των λογισμών. Δύο φορές ανέστησε νεκρούς. Την πρώτη για να διαλάμψει η αθωότητα ενός ανθρώπου που κατηγορήθηκε αδίκως για δολοφονία και την δεύτερη για να αποδείξει σε έναν ερετικό την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως περί της Αναστάσεως των νεκρών. Η φήμη του Αγίου Μακαρίου και των μαθητών του και το ενθουσιαστικό κήρυγμα του Αγίου Αθανασίου Αλεξανδρίας για τον μοναχισμό παρακινούσαν τους ανθρώπους να έρχονται στην Σκήτη από όλα τα μέρη της Αιγύπτου αλλά και από άλλες περιοχές της Αυτοκρατορίας για να αφοσιωθούν εκεί μαζί με τον Αβά Μακάριο στον Ισάγγελο Βίο. Η έρημος μεταμορφώθηκε σε αληθινή πόλη τόσο που στο τέλος του αιώνα υπήρχαν στην σκήτη τέσσερις ναοί, όπου οι ασκητές συνάζονταν κατά εκατοντάδες κάθε Κυριακή. Το 374 μετά Χριστόν, ο Αριανός Λούκιος κατέλαβε την επισκοπική έδρα της Αλεξανδρίας και αναζωπηρώθηκε έτσι ο διογμός κατά των Ορθοδόξων Χριστιανών. Πρώτος του στόχος ήταν οι μοναχοί που ασκούσαν την μεγαλύτερη επιρροή εξόρισε σε ένα νησί στο δέλτα του Νείλου τους δύο μακαρίους και άλλους δύο αγίους μοναχούς. Ωστόσο η εξορία απέβη η όφελος της Εκκλησίας, καθώς οι ομολογητές προσήλγησαν στην πίστη του Χριστού ντόπιου ειδωλολάτρες. Και όταν μετά από λίγο καιρό ανακλήθηκαν από την εξορία εξαιτίας των διαμαρτυριών του αγανακτισμένου λαού, επέστρεψαν στην έρημό τους με περίσσια δόξα. Νιώθοντας το τέλος του να πλησιάζει ο Άγιος Μακάριος, πήγε να επισκεφθεί για τελευταία φορά τους μαθητές του στην Μητρία. Εν είδη πνευματικής διαθήκης τους έλεγε με δάκρυα στα μάτια «Ας κλάψουμε αδελφοί, ας κλαίνε τα μάτια μας αδιάκοπα, προτού μεταβούμε εκεί, όπου τα δάκρυά μας θα κάψουν το σώμα μας». Λίγο καιρό αργότερα, ο πνευματικός πατέρας της ερήμου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο σε ηλικία 90 ετών. Αποδίδεται στον Άγιο Μακάριο τον Μέγα μία σειρά από θαυμαστές πνευματικές ομιλίες, όπου ο Άγιος αναφέρεται μέσα από τις ωραίες εικόνες που δανείζεται από την φύση, αναφέρεται στις ποικίλε ενέργειες της Θείας Χάριτος μέσα μας αφού προσκοληθούμε στον Κύριο με την πίστη και αφιερωθούμε σε Αυτόν με την αποταγή μας από τον κόσμο, οφείλουμε, μας λέει, να καλλιεργούμε την υγιή της καρδιάς μας. Δηλαδή, να εξαναγκάσουμε την ανυπάκου η μας, να εφαρμόσει στην πράξη όλες τις ευαγγελικέ αρετές και προπαντό στην προσευχή. Βλέποντας τότε την καλή μας θέληση ο Χριστός, θα μας δώσει τη δύναμη να εκπληρώσουμε όλες του τις θείες εντολές ή μάλλον εκείνος θα τις εκπληρώσει μέσα μας με την ενέργεια του Παναγίου Πνεύματος. Προοδεύοντας έτσι από αρετή σε αρετή και από δόξα σε δόξα προς το πλήρωμα, το πνεύμα μας θα αναμειχθεί μυστικά με το πυρ του Αγίου Πνεύματος. Θα γίνει όλο οφθαλμός, όλο φως και θα αποκτήσει τις ιδιότητες του Θεού κατά την τελική Ανάσταση, το πύρ του Αγίου Πνεύματος που κρύβεται στην καρδιά των Αγίων θα ξεχυθεί πάνω στα σώματά τους και θα τα κάνει να λάμπουν στην αιωνιότητα από το φως του Θεού. Κατά τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, η χριστιανική ζωή δεν έχει άλλο σκοπό παρά την απόκτηση ήδη από την ζωή αυτή της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος, της καλής αλλίωσης που θα μας δώσει μία πνευματική αίσθηση, διαμέσου της οποίας θα μπορούμε να γευθούμε την παρουσία του Θεού σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Είναι αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ότι αν δεν δούμε το Θεό σε αυτήν την ζωή, δεν θα Τον δούμε ούτε στην επόμενη, την αιώνια. Η πορεία δηλαδή της ζωής μας πρέπει να είναι ανωδική, πορεία δηλαδή προς την θέωση. και ας πούμε και λίγα λόγια μέσα από το Μέγα Καιροντικό για τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Ο Αβάς Μακάριος ο Αιγύπτιος πήγε κάποτε από την σκήτη στο όρο της Νητρίας στην Θεία Λειτουργία του Αβά Παμβό και οι γέροντες τον παρακάλεσαν. «Πες κάποιο λόγο στους αδελφούς Πάτερ». Εκείνος τότε είπε εγώ ακόμη δεν έγινα μοναχός, αλλά είδα μοναχούς. Κάποτε δηλαδή που καθόμουν στο κελί μου στην σκήτη, με ενόχλησαν οι λογισμοί λέγοντας «Πήγαινε στην έρημο και πρόσεξε τι θα δει εκεί». Έμεινα ωστόσο να πολεμώ τον λογισμό πέντε χρόνια, μην τυχόν είναι από τους δαίμονες. Επειδή όμως ο λογισμός επέμενε, πήγα στην έρημο και βρήκα εκεί μία λίμνη και στην μέση της ένα νησί ήρθαν τα θηρία της ερήμου να πιούν νερό και ανάμεσά τους είδα δύο ανθρώπους γυμνούς και ανατρίχιασα, γιατί νόμισα ότι είσαν πνεύματα. Αυτοί με είδαν φοβισμένο και μου είπαν, «Μη φοβάσαι, και εμείς άνθρωποι είμαστε». «Από πού είστε» τους ρώτησα, «Και πώς ήρθατε σε αυτήν την έρημο». «Είμαστε από κοινόβιο», αποκρίθηκαν, «Και συμφωνήσαμε να έρθουμε εδώ, πάνε τώρα σαράντα χρόνια». Ο ένας από εμάς είναι Αιγύπτιος και ο άλλος Λίβιος. Έπειτα με ρώτησαν και αυτοί, πώς είναι ο κόσμος. Τα νερά του Νείλου απλώνονται στον καιρό τους. Έχει ο κόσμος την αυθονία του. Ναι, τους απάντησα και τους ρώτησα με τη σειρά μου, πώς μπορώ να γίνω μοναχός. Αυτοί μου αποκρίθηκαν. Αν δεν απαρνηθεί κανείς όλα τα πράγματα του κόσμου, δεν μπορεί να γίνει μοναχός. «Εγώ είμαι αδύναμος», του είπα, «και δεν μπορώ όπως εσείς». Και εκείνοι μου απάντησαν, «Αν δεν μπορείς όπως εμείς, κάθισε στο κελί σου και κλάψε τις αμαρτίες σου». Έπειτα τους ρώτησα, «Όταν είναι χειμώνα δεν τρέμετε από το κρύο, και όταν είναι καύσωνα δεν καίγονται τα σώματά σας». Αυτοί απάντησαν, «Ο Θεός φρόντισε για εμάς στο θέμα αυτό, έτσι ώστε «Ούτε τον χειμώνα τρέμουμε, αλλά ούτε και το καλοκαίρι μας πειράζει ο κάψονας. Και λέει ο Αββάς Μακάριος στους πατέρες που ήσαν παρόντες εκείνη την ώρα, «Γι' αυτό σας είπα ότι ακόμη δεν έγινα μοναχός, αλλά είδα μοναχούς. Συγχωρήστε με, αδελφοί μου». Ο Αββάς Μακάριος, όταν έμενε στην Πανέρημο, ζούσε μόνος ως αναχωρητής σε αυτήν. Χαμηλότερα ήταν άλλη έρημος, στην οποία έμεναν αρκετοί αδελφοί. Κάποτε που περπατούσε στον δρόμο, είδε τον σατανά να έρχεται με την μορφή ανθρώπου και να τον προσπερνά. Φαινόταν σαν να φορά κάτι σαν μακρύ χιτώνα, γεμάτο τρύπες, και σε κάθε τρύπα κρεμόταν ένα μικρό δοχείο. Ο γέροντας τον ρώτησε, «Πού πηγαίνεις? Πηγαίνω να θυμίσω διάφορα στους αδελφούς» του απάντησε ο σατανάς και ο γέροντας συνέχισε «Και τι τα έχεις αυτά τα μικρά δοχεία» «Πηγαίνω φαγητά στους αδελφούς» είπε και ο γέροντας ρώτησε «Και τόσα πολλά» «Ναι» αποκρίθηκε αυτός «Αν το ένα δεν αρέσει σε κάποιον του δίνω άλλο» «Αν ούτε εκείνο του αρέσει δίνω άλλο» «Και οπωσδήποτε από αυτά ένα τουλάχιστον θα του αρέσει» και λέγοντας αυτά ο σατανάς έφυγε. Ο γέροντας έμεινε να παρατηρεί τους δρόμους, ώσπου εκείνος ξαναγύρισε. Μόλις τον ίδιο ο γέροντας του είπε «Ήθε να σωθείς». «Από πού να σωθώ εγώ» απάντησε ο σατανάς. «Γιατί» ρώτησε ο γέροντας και εκείνος αποκρίθηκε «Γιατί όλοι μου έγιναν άγριοι και κανείς δεν με ανέχεται». Ο γέροντας του είπε Κανέναν φίλο, λοιπόν, δεν έχει εκεί. Ναι, απάντησε ο διάβολο. Ένα μόνο έχω εκεί φίλο, και αυτό τουλάχιστον με ακούει και μόλι με δει γυρίζει σαν την ανέμει. Και πώ λέγεται ο αδελφό, ρώτησε ο γέροντα. «Θεόπεμπτος» αποκρίθηκε εκείνο, και με τα λόγια αυτά έφυγε. Σηκώθηκε τότε ο αβά Μακάριο και πήγε στην κάτω έρημο. Μόλις το άκουσαν αυτό οι αδελφοί, πήραν βάγια και βγήκαν να τον προειπαντήσουν, και ο καθένας ετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τον γέροντα, πιστεύοντας ότι σε αυτόν θα μείνει. Ο γέροντας όμως ρωτούσε ποιος είναι στο όρος αυτός που λέγεται Θεόπεμπτος και αφού τον βρήκε πήγε στο κελί του. Ο Θεόπεμπτος τον υποδέχθηκε με χαρά και όταν βρέθηκαν μόνοι τον ρώτησε ο γέροντας. «Πώς θα πας, αδελφέ» και απάντησε αυτός, «Με τις ευχές σου, γέροντα, καλά». Ο γέροντας συνέχισε, «Μήπως σε πολεμούν οι λογισμοί» «Για την ώρα είμαι καλά» απάντησε αυτός, «Γιατί ντρεπόταν να πει την αλήθεια» και ο γέροντας του είπε, «Να, εγώ πόσα χρόνια είμαι στην άσκηση και όλοι με τιμούν και εμένα τον γέρο με ενοχλεί το πνεύμα της πορνείας». Ο Θεό Πεμπτος τότε αποκρίθηκε. Πίστεψέ με αβά το ίδιο και εμένα. Ο γέροντας έλεγε πως τάχα τον πολεμούν και άλλοι λογισμοί, ώσπου να τον κάνει να ομολογήσει, και έπειτα τον ρώτησε, «Πώς νηστεύεις, μένω νηστικός ως την ενάτη ώρα», απάντησε. «Να νηστεύεις το βράδυ», του είπε ο γέροντας, «να κάνεις άσκηση και να απαγγέλεις κομμάτια από το Ιερό Ευαγγέλιο», και από τις άλλες γραφές των πατέρων. Και όποτε σου έρθει λογισμός, ποτέ μη στραφείς κάτω, αλλά πάντοτε να κοιτάς ψηλά, και αμέσως ο Κύριος θα σε βοηθά». Αφού έδωσε οδηγίες στον αδελφό, ο γέροντας επέστρεψε στην δική του έρημο, και παρατηρώντας είδε πάλι τον σατανά και του είπε «Πού πηγαίνεις πάλι, να θυμίσω διάφορα στους αδελφούς». Του απάντησε εκείνος και προχώρησε. Όταν πάλι ξαναήρθε, τον ρώτησε ο Άγιος. «Πώς είναι η αδελφή» «Άσχημα» απάντησε. «Γιατί» ρώτησε ο γέροντας. «Όλοι τους είναι άγριοι» αποκρίθηκε εκείνος. «Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι και εκείνος που τον είχα φίλο και με υπάκουε και αυτός δεν ξέρω πώς χάλασε και ούτε αυτός με ακούει πια» αλλά έγινε πιο άγριος από όλους. Ορκίστηκα λοιπόν «Να μην ξαναπατήσω εκεί πέρα παρά μετά από καιρό». Και λέγοντας αυτά έφυγε ο σατανάς αφήνοντας τον γέροντα και ο Άγιος μπήκε στο κελί του. Πήγε κάποτε ο Αβάς Μακάριος ο Μέγας στον Αβά Αντώνιο τον Μέγα στο όρος και όταν του χτύπησε την πόρτα βγήκε εκείνος και τον ρώτησε «Ποιος είσαι εσύ» «Είμαι ο Μακάριος» απάντησε. Τότε ο Αβάς Αντώνιος μπήκε μέσα και έκλεισε την πόρτα, αφήνοντας τον Μακάριο απ' έξω. Και αφού είδε την υπομονή του, του άνοιξε και του είπε με πρόσχαρη διάθεση. «Από πολύ καιρό επιθυμούσα να σε δω, καθώς άκουγα πολλά για σένα». Ύστερα τον περιποιήθηκε και τον ξεκούρασε, γιατί ήταν πολύ κουρασμένος. Όταν βράδιασε ο Αβά Αντώνιος, έβρεξε φοινικόφυλλα. Και ο Αββάς Μακάριος του είπε «επίτρεψέ μου να βρέξω κι εγώ». «Βρέξε», του απάντησε εκείνος. Και ο Μακάριος πήρε ένα μεγάλο δεμάτι και το έβρεξε. Κάθισαν από βραδίς και έπλεκαν, συζητώντας για την σωτηρία της ψυχής. Και η σειρά κατέβαινε από το παράθυρο στη σπηλιά. Όταν πήγε το πρωί ο Άγιος Αντώνιος και είδε πόσο πολύ εργόχειρο έκανε ο Αββάς Μακάριος, είπε πολύ δύναμη βγαίνει από αυτά τα χέρια. Έλεγαν για τον Αβά Μακάριο τον Αιγύπτιο ότι καθώς ανέβαινε από την σκήτη φορτωμένος καλάθια, κουράστηκε και κάθισε. Έπειτα προσευχήθηκε λέγοντας «Θεέ μου, εσύ ξέρεις ότι δεν αντέχω άλλο» και ξαφνικά αμέσως βρέθηκε στην όχθη του ποταμού. Ο Αβάς Μακάριος Μέγας, με το που τελείωνε η εκκλησία στην Σκήτη έλεγε στους αδελφούς «Φεύγετε αδελφοί». Τον ρώτησε κάποιος από τους γέροντες «Πώς να φύγουμε πιο μακριά από αυτήν την έρημο» και ο Αββάς Μακάριος βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα του απάντησε «Από αυτό να φεύγετε». Έπειτα πήγαινε μέσα στο κελί του, έκλεινε την πόρτα και καθόταν. Κάποιοι ρώτησαν τον Αβά Μακάριο τον Μέγα πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ο γέροντας τους αποκρίθηκε. Δεν χρειάζεται να φλιαρούμε, αλλά να υψώνουμε τα χέρια μας και να λέμε «Κύριε, ως είδας και ως θέλεις, ελέησόν με». Δηλαδή, «Κύριε, όπως θέλεις και όπως γνωρίζεις, ελέησέ με». Αν πάλι περιμένουμε πόλεμο, δηλαδή πειρασμό, να λέμε «Κύριε, βοήθησέ με» και Αυτός γνωρίζει αυτά που μας συμφέρουν και θα μας ελεήσει. Ο Αβά Ισαία παρακάλεσε κάποτε τον Αβά Μακάριο, πε μου έναν λόγο γέροντα. Να αποφεύγει τους ανθρώπου, του είπε ο γέροντα. Τι σημαίνει να αποφεύγω του ανθρώπου, τον ρώτησε ο Αβά Αίας και ο γέροντα του απάντησε να καθίσεις στο κελί σου και να κλάψεις τις αμαρτίες σου. Ο Αβάς Παφνούτιος, ο μαθητής του Αβά Μακαρίου, έλεγε «Παρεκάλεσα τον γέροντά μου λέγοντας, πες μου έναν λόγο» και εκείνος είπε «Να μην κάνεις κακό σε κανέναν, ούτε να κατακρίνεις κανέναν, αυτά να τηρείς και θα σωθείς». Ο Αβάς Μακάριος διηγήθηκε μια φορά όταν ήμουν νέος ένιωσα ακηδία στο κελί μου και βγήκα στην έρημο λέγοντας στον λογισμό μου «Όποιον συναντήσεις ρώτησέ τον για να ωφεληθείς». Βρήκα τότε ένα παιδί που έβοσκε βόδια και το ρώτησα «Τι να κάνω παιδάκι μου που πεινάω». Εκείνο μου αποκρίθηκε «Να φας». Έφαγα αλλά και πάλι πεινάω. Το παιδί μου απάντησε «Και πάλι να φας» και εγώ συνέχισα. Πολλές φορές έφαγα παιδί μου, αλλά και πάλι πεινάω. Τότε μου είπε το παιδί, μήπως είσαι γάιδαρο σαβά και όλο θέλεις να τρως. Και ωφελήθηκα πάρα πολύ από την απάντηση και έφυγα. Δείτε αγαπητοί φίλοι τα πίνωση που είχαν αυτοί οι Άγιοι Γέροντες της Εκκλησίας μας. Άλλα μέτρα, υψηλά μέτρα. Μακάρι και εμείς να μπορέσουμε έστω στο 1% να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι με τη βοήθεια του Θεού για την σωτηρία της ψυχής μας. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.